Στην τελική ευθεία έχει μπει έναρξη των εργασιών κατασκευής του μεγαλόπνεου έργου του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Τα βήματα προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς, έτσι ώστε να έχουμε την κήρυξη οριστικού αναδόχου στις αρχές Οκτωβρίου, περισσότερα από την Νικολέτα Σφακιανάκη. Νικολέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Φαίνεται λοιπόν ότι η θερινή ραστόνη δεν μας αγγίζει και ευτυχώς θα προσθέσουμε εμείς, καθώς το μεγαλόπνεο έργο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι προχωρά. Ένα έργο το οποίο φυσικά περιμένει η Κρήτη να το δει πώς και πώς. Φαίνεται λοιπόν ότι στις αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε την κήρυξη του οριστικού αναδόχου. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουν δύο πάρα πολύ βασικά βήματα, καθώς το χρονοδιάγραμμα είναι συγκεκριμένο και φυσικά είναι συγκεκριμένες και οι διαδικασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Καταρχήν, η επικαιροποιημένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να εγκριθεί. Έχει κατατεθεί από τον προσωρινό ανάδοχο. Πρόκειται ουσιαστικά, Νίκο, για την βίβλο της κατασκευής πάνω στην οποία θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες. Αυτό είναι το πρώτο βήμα από το οποίο δεν αναμένεται να έχουμε εκπλήξεις. Είναι επικαιροποιημένη ως προς την τεχνική προσφορά την οποία κατέθεσε το ελληνοϊνδικό σχήμα. Δεύτερο βήμα είναι η θέση του ανεξάρτητου επιβλέποντος μηχανικού του έργου, του ανθρώπου ο οποίος θα επιβλέπει λοιπόν το έργο, μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη και εκεί δεν αναμένονται εκπλήξεις. Φαίνεται ότι προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες. Έχει προκηρυχθεί ήδη η θέση και θα πρέπει να έχει κλείσει λοιπόν μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη. Κάτι που μας οδηγεί και στο συμπέρασμα, βάσει και του χρονοδιαγράμματος, ξαναλέω, ότι την πρώτη εβδομάδα το Οκτωβρίου θα έχουμε επί της ουσίας και την κήρυξη του οριστικού αναδόχου. Μία διαδικασία η οποία είναι τυπική αλλά και ουσιαστική ταυτόχρονα. Να καταλήξουμε από τη λέξη προσωρινός στο οριστικός ανάδοχος. Και αυτό γιατί να ανοίξει ο δρόμος προς το ελεκτικό συνέδριο. Θα πρέπει να σταλεί προς το ελεκτικό συνέδριο μέσα στο δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου περίπου, Νίκο, και στα τέλη του 2017 με αρχές του 2008 θα πάει προσκύρωση στην Βουλή. Μια διαδικασία την οποία την επιθυμεί και η κυβέρνηση πώς και πώς και για επικοινωνιακούς φυσικά λόγους αλλά και για ουσιαστικούς, καθώς αμέσως μετά, χαρά σε Ευαγγέλια, θα έχουμε και τις επίσημες υπογραφές. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να γνωρίζουμε ότι προχωρούν παράλληλα με τις απαλωτριώσεις. Είναι μια διαδικασία η οποία θα γίνεται παράλληλα με όλα αυτά. Δεν δεσμεύεται από κάτι από τα παραπάνω. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, ο κ. Καρνέας, ο οποίος είχε έρθει για ημερίδα στο Καστέλι πριν από λίγες μέρες, το είχαμε αποκαλύψει και μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV από το Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδος, είχε πει ότι ενδεχομένως κάποιες εργασίες να ξεκινήσουν και από το φθινόπωρο, εργασίες οι οποίες δεν δεσμεύονται από τα διαδικαστικά. Κυρίως έχουν να κάνουν με το εργοτάξιο και το πώς θα διαμορφωθεί. Μια διαδικασία, Νικολέτα, η οποία τρέχει σύμφωνα με την εκπόνηση συγκεκριμένου στοχοδιαγράμματος και χρονοδιαγράμματος και έχουν βέβαια διαψευστεί και οι σχετικές κασάνδρες. Αξίζει να το πούμε για ακόμα μια φορά. Ναι. Και οι κασάνδρες αλλά και η επιφυλακτικότητα η οποία είχε διατυπωθεί πολλές φορές ως προς αυτό το έργο. Βέβαια, στο επίκεντρο όλων αυτών καταλαβαίνουμε ότι είναι η αγωνία της τοπικής κοινωνίας. Μια τοπική κοινωνία η οποία ένιωθε και έδειχνε ότι είναι όμηρος των διαδικασιών που δεν προχωρούσαν. Βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι οι εξελίξεις όπως έχουν δρομολογηθεί, μόνο ικανοποίηση μπορούν να προσφέρουν. Νικολέτα, να σας ευχαριστήσω πολύ.